Χαίρετε. Αν σας λέγαμε ότι στη σημερινή εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης, που μπορούμε πλέον με ένα και μόνο άγγιγμα να χειριστούμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ότι θα μπορούσαν όλα αυτά να χαθούν και να γυρίσουμε στο χθες, σίγουρα θα σας πιάναμε απροετοίμαστους. Υπήρχε κάποτε μια εποχή, όχι πολύ μακριά από το σήμερα, γύρω στα 20 με 30 χρόνια, όπου οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές λειτουργούσαν με κασέτα ήχου. Ίσως και παλαιότερα, που δεν υπήρχε καν η κασέτα ήχου, να λειτουργούσαν και διαφορετικά. Σήμερα θα επιχειρήσουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο. Θα πάμε πίσω στις δεκαετίες μέσα από μια έκθεση με παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πώς άραγε να ξεκίνησε η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη που γνωρίζουμε και χαιρόμαστε όλοι σήμερα, πώς να ήταν τα μοντέλα του τότε. Οι παλαιότεροι γνωρίζετε πολύ καλά γιατί μιλούμε. Θα γνωρίσουμε σήμερα τους μικροϋπολογιστές, τους υπολογιστές του χθες. Ελάτε, καθώς θα επισκεφθούμε την έκθεση, η οποία βρίσκεται πίσω μας ακριβώς στο κτίριο της Πολιστικής Πρωτεύουσας Νεολαίας της Θεσσαλονίκης. Ελάτε. Πριν να μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι ακριβώς είναι η Retro System. Η Retro System είναι μια έκθεση που εκεί τοποθετούμε τους υπολογιστές, γιατί είμαστε χομπίστες, μαζεύουμε υπολογιστές. Κάνουμε μια αναδρομή τη δεκαετία του 70 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Σκοπός μας είναι τα νέα τα παιδιά, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έρθουν στον χώρο, να δουν τους υπολογιστές από κοντά, να τους ξεναγήσουμε, να τους δείξουμε πώς ήταν η ιστορία. Τι data υπήρχαν, τι μέσα αποδίκευσης και να φύγουν με κάποιες γνώσεις. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε αυτό. Είναι κάτι που κάνετε κάθε χρόνο, αυτό θα ρωτήσω. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος. Είστε μια ομάδα από συλλέκτες, οι οποίοι... Είμαστε συλλέκτες που συλλέγουμε υπολογιστές εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθούμε να συλλέγουμε την αφρόκρεμα. Όσους υπολογιστές δηλαδή γνωρίζουμε ότι άφησαν κάτι από πίσω τους, είχαν μια μεγάλη ιστορία, προσπαθούμε να τους βρούμε. Δεν παίρνουμε οτιδήποτε δηλαδή. Στόχος τους είναι να διοργανώνουν κάθε χρόνο εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, προσεγγίζοντας κυρίως τη νέα γενιά, ώστε να γνωρίσει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία, αλλά και την πορεία των υπολογιστών από το χθες στο σήμερα. Κύριο μέλημα είναι να εκθέτουν τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δυστυχώς έχουν ξεχαστεί με το πέρασμα των χρόνων. Παράλληλα, να παρουσιάζουν θέματα σχετικά με την ιστορία και την τεχνολογία των υπολογιστών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, retrosystem.gr, κάποιος μπορεί να μάθει τα νέα των εκθέσεών τους, τις ημερομηνίες κάθε έκθεσης, τα μηχανήματα που διαθέτουν, αλλά και να δει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Η ηλικία των υπολογιστών σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και τα 35 χρόνια. Τώρα να πάμε λίγο πίσω στα χρόνια. Έχετε δίπλα σας ακριβώς έναν από τους παλαιότερους υπολογιστές της έκθεσης, έτσι. Ναι. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής είναι ο Apple II, έτσι λέγεται. Είναι Αμερικάνικος. Ιδρύθηκε η Apple το 1975 από τον Steve Jobs και τον Steve Wozniak. Οι δυο τους κλειστήκανε σε ένα γκαράζ κάπου στο Καλιφόρνια και ξεκινήσαν να κατασκευάζουν έναν υπολογιστή. Ο Steve Jobs είχε αναλάβει το software και ο Steve Wozniak έκανε την πλακέτα. Και γεννήθηκε ο Apple One. Ο Apple One ήταν ένας υπολογιστής σκέτο, μια πλακέτα. Δεν είχε πληκτρολόγιο, δεν είχε απολύτως τίποτα. Και δημιούργησε πρόβλημα αυτό στους κατόχους που το αγοράσανε, δεν μπορούσαν να το φτιάξουν. Αποφασίσαν λοιπόν μετά από 2 χρόνια περίπου να φτιάξουν τον Apple II, ο οποίος ήταν ολοκληρωμένος, είχε και πληκτρολόγιο και κουτί. Είχε μέσα θύρες επέκτασης, μπορούσες να βάλεις κάποια θύρα επέκτασης να τον αναβαθμίσεις. Και ήταν η πρώτη προσπάθεια της Apple να πετύχει εμπορικά. Και όντως πέτυχε, δηλαδή έκανε μεγάλο όνομα. Τώρα, εμείς βλέπουμε έναν υπολογιστή που δεν έχει το monitor, την οθόνη, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Όχι. Είναι το κυρίως μέρος αυτό όμως με το πληκτρολόγιο μαζί. Όλοι οι υπολογιστές εκείνη την εποχή ήταν το κουτί, πληκτρολόγιο και η πλακέτα μέσα. Για βαριά μηχανήματα μιλάμε, έτσι. Αρκετά βαριά. Αυτό είναι 10-15 κιλά το λιγότερο είναι. Έχει μασίφι σίδερο από κάτω. Έχουμε κι άλλους που είναι 25 κιλά. Καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα τα λάπτοπ, έτσι.
Όχι, να έχω, το έχω ξαναπεί. Mm. Η ισχύ όλων αυτών των υπολογιστών εδώ δεν μπορούν να ξεπεράσουν ένα κομπιουτεράκι τσέπης. Mm. Την ισχύ ενός keyboard, πώς λένε, το calculator. Και όλους μαζί να τους βάλεις ενωμένους να δώσουν ισχύ όλοι αυτοί που είναι εδώ μέσα, πάλι θα μπορέσουν να περάσουν σε ισχύ κάποιο προχωρημένο με keyboard. Ποια άλλα εκθέματα έχετε στην εκθέση? Λοιπόν, αυτό είναι ο Apple 2 Plus. Στην συνέχεια περνάμε πάλι στην Apple, μένουμε. Είναι ο Apple 2C. Ο Apple 2C ήταν πιο καινούριος υπολογιστής. Έτρεχε στα 7 MHz. Mm-hmm. Να φανταστείτε. 7 MHz. 7 και MHz. Mm-hmm. Ήταν ο πρώτος υπολογιστής, γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε συγκεκριμένα κομμάτια. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά. Είναι ο πρώτος υπολογιστής ο οποίος είχε σωματωμένο disk drive. Mm-hmm. Είναι το 5 και 1 τέταρτο, θα σας το δείξουμε μετά. Είναι 5 και 1 τέταρτο, μια δισκέτα μαλακού τύπου, 320 kilobyte χωρητικότητα. Και ήταν ο πρώτος υπολογιστής ο οποίος το έφερε το drive ενσωματωμένα μέσα στον υπολογιστή. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα είναι προϊόντα βέβαια κόπου, έτσι. Προφανώς ψάξατε, βρήκατε, άλλα ζητήσατε. Είναι δωρεές, άλλα είναι αγορές. Συγκεκριμένα ψάχνουμε εδώ και 2 χρόνια να βρούμε ένα υπολογιστή. Τώρα τελευταία πήρα τον Apple 2 Plus, το βρήκα σε καλή τιμή και το πήρα το ίντερνετ. Τον έψαχνα 2 χρόνια. Ψάχνεις δηλαδή συνέχεια. Έχεις το μικρόβιο και ψάχνεις. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, στη συνέχεια περάσουμε πάλι στον Apple. Αυτός ο Apple είναι ο Performa 400. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε στην Αμερική για γραφιστικά. Είχε καλή κάρτα γραφικών τότε, εκείνη την εποχή, 2 MB. Δεν είχε ιδιαίτερο ήχο, αλλά το χρησιμοποιούσαν για να παράγουν γραφικά υπολογιστών και πιθανόν να χρησιμοποιηθεί και για την τηλεόραση, για κάποια demos κτλ. Συνέχεια περνάμε σε πιο καινούριο μοντέλο, είναι το PowerPC. Mm-hmm. Το PowerPC χρησιμοποιούσε έναν επεξεργαστή Motorola PowerPC 030 στα 25 MHz και στα 36 MHz είχε 2 εκδόσεις. Για ποια δεκαετία μιλάμε τώρα? Μιλάμε τώρα για το 93, mm-hmm. κάπου εκεί. Εδώ πέρα θα ξαναπάμε λίγο πίσω, mm-hmm. είχαμε ένα θέμα. Είναι ο Macintosh, εδώ γεννήθηκε ο Macintosh, είναι ο πρώτος Macintosh. Ο Steve Jobs είχε ένα όραμα κάποτε, mm-hmm. ήθελε να φτιάξει ένα υπολογιστή συμπαγίες, δηλαδή να είναι όλα σε ένα κουτί, να μην υπάρχουν ξεχωριστά κομμάτια, όπως παράδειγμα ο 2C είναι ξεχωριστά mm-hmm. κομμάτια. Εδώ βλέπουμε έναν υπολογιστή, ο οποίος είναι οθόνη, η motherboard μέσα και οτιδήποτε έχει επεκτάσιμο είναι μέσα σε ένα κουτί mm-hmm. και έχει πολύ καλές δυνατότητες. Το ίδιο θα δούμε και στον iMac το G3, ο οποίος είναι μετά το 90, mm-hmm. πλέον έχουμε φύγει, ο οποίος ήταν και αυτός μέσα σε οθόνη και ήταν κάτι διαφορετικό, δεν το βλέπεις δηλαδή σε άλλους υπολογιστές. Mm-hmm. Ήταν ένας μονόδρομος της Apple αυτός. Αυτοί όλοι τώρα είναι υπολογιστές που μπορείς να κάνεις και δουλειά προφανώς, έτσι, να αρχιοθετήσεις, βεβαίως, να δουλέψεις. Και τώρα μπορείς να κάνεις δουλειά. Ναι. Με αυτούς τους 2 τους τελευταίους mm-hmm. μπορείς να κάνεις και κειμενογράφους, mm-hmm. να χρησιμοποιήσεις διάφορα πράγματα. Απλά εμείς μάθαμε στα πολλά τώρα. Και εδώ ξεκινάμε πλέον με την οικογένεια των home computers. Αφήσαμε τους personal computers που ήταν πιο δύσκολες εργασίες. Οι home computers ήταν για το σπίτι, πιο ευαίσθητοι. Ξεκινάμε με την Sinclair. Η Sinclair ήταν μια αγγλική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Clive Sinclair. Είχε ο άνθρωπος φοβερές γνώσεις, είχε πολύ μεγάλο όραμα, γι' αυτό και τα μηχανήματά της, αν δείτε, πρωτοπορούν πάρα πολύ σε σχεδιασμό. Ειδικά ο QL, άμα το δείτε, θα καταλάβετε αμέσως ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλο όραμα. Ξεκινάμε λοιπόν την ιστορία μας σε αυτή την έκθεση με τον ZX Spectrum, τον απλό, ο οποίος ήταν ένας μικρός υπολογιστής, πολύ φτηνός, mm-hmm. γι' αυτό και πέτυχε. Είχε 2-3 σημαντικά καλά αυτός ο υπολογιστής έναντι του ανταγωνισμού. Ήταν πολύ φτηνός. Και είχε πολύ εύκολη basic. Οι developers, δηλαδή οι προγραμματιστές που πληκτρολογούσαν basic, μπορούσαν μέσα σε λίγες ώρες να βγάλουν ένα παιχνίδι. Οπότε είχε κατακλειστεί αγορά με παιχνίδια Spectrum. Και ήταν ωραία τα παιχνίδια του. Λειτουργούσε με κασέτα ήχου τώρα, έτσι. Με κασέτα ήχου, να αυτό το data recorder μπορούσε να βάλει και ένα κασετόφωνο απλό. Ήταν η κασέτα η κανονική και ο ήχος που έβγαινε ήταν ας το πούμε, πώς είναι το modem που ακούγαμε παλιά, έναν ήχο.
έβγαζε έναν πάλι ήχο, ένα τέτοιο περίεργο ήχο και έκανε το load κανονικά εντός του υπολογιστή. Στη συνέχεια, η εξέλιξη αυτού του υπολογιστή ήταν ο Sinclair ZX Spectrum Plus, ο οποίος ήταν ο ίδιος ακριβώς εσωτερικά, απλά άλλαζε το περίβλημα. Το σημαντικό ήταν ότι βελτιώθηκε η πληκτρολόγηση του προγραμματιστού. Μπορούσε εύκολα δηλαδή να πληκτρολογήσει χωρίς να καθυστερεί. Λέγατε και το Sinclair προηγουμένως ότι ήταν μπροστά από την εποχή του και όντως το πληκτρολόγιο αυτό αγγίζει σχεδόν τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Βέβαια. Ήταν κάτι εξεκέλευτο για την εποχή, δηλαδή πρέπει να προχώρησε αρκετά. Μιλάμε τώρα για το 1984. Mm-hmm. 82 βγήκε ο Απλός, 84 βγήκε ο Plus. Mm-hmm. Στη συνέχεια το 85 βγήκε ο QL. Ο QL δυστυχώς, αν και είχε πάρα πολύ καλή, πολύ καλές δυνατότητες, δεν είχε καλό marketing. Άργησε να βγει, περίμενε ο κόσμος να τον αγοράσει και τελικά πάτωσε. Παρ' όλα αυτά όμως, ήταν ένας υπολογιστής ο οποίος έφερε microdrives. Σε αυτό το σημείο, αν βλέπετε, έχει δύο τρύπες. Είναι κάποιες μικρές κασετούλες, μαγνητοτενίες εσμίκριση, που τις έβαζες μέσα και έτρεχε το πρόγραμμα. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι απίστευτο. Και τα κατάφερε. Βέβαια, είχαν κάποια ψηλοπροβλήματα στο loading καμιά φορά, αλλά ήταν κάτι πρωτοποριακό. Είχε επεξεργαστεί 68.000, έναν οικονομικό 8-bit εσωτερικά, τον bus του δηλαδή. Αν και ήταν 16-bit ο επεξεργαστής, δούλευε 8-bit. Παρ' όλα ήταν πολύ γρήγορος και μπορούσε να βγάλει εις πέρας βαριές εργασίες. Στη συνέχεια είπαμε γίνεται ακόμη ένας υπολογιστής, ο 128K. Εκείνη τη χρονιά, το 86 νομίζω, ναι το 86, βγαίνει ο 128K, ο οποίος ήταν σαν τον Plus, με την προσθήκη ακόμη περισσότερης μνήμης, 128KB και τρία κανάλια ήχου είχε στο που ήσαν βγάλει στην οθόνη. Στη συνέχεια περνάμε στην Sinclair ZX Spectrum Syn3. Αυτός ο υπολογιστής είναι μετά την πώληση του Cirque Live της εταιρείας του στον Jack Tramiel, στον Alan Sugar, συγγνώμη. Ο υπολογιστής αυτός έμοιαζε με τους Amstrad τους δικούς του. Είχε το ενσωματωμένο το disk drive των τριών ιντσών και είναι ακόμη και τώρα δυσέβρετος για να τον βρεις. Λίγα λόγια για τον Clive Sinclair. 25 Ιουλίου 1961 ιδρύεται η Sinclair Radionics. Η εταιρεία του Sir Clive Sinclair υπήρξε πρωτοπόρος της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στον μινιμαλισμό των συσκευών της, από τηλεοράσεις έως και ραδιόφωνα, αλλά και μικρά calculators και υπολογιστές. Από την αρχή, η Sinclair επιδίωξε την πρωτοπορία στη μίκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών. Τη δεκαετία του 60 η εταιρεία ειδικεύεται στα συστήματα Hi-Fi και κάνει τις πρώτες προσπάθειες κατασκευής τηλεοράσεως χειρός. Τη δεκαετία του 80 με μεγάλη επιτυχία λανσάρει τους μικροϋπολογιστές. Το τετράχρωμο αυτοκόλλητο, σήμα κατά τεθέν του εμβληματικότερου προϊόντος της Sinclair, του ZX Spectrum. Το πιο γνωστό όμως δημιούργημα της Sinclair Research δεν είναι άλλο από τον ZX Spectrum του 1982. Από το 1990 και μετά η Sinclair παραμένει ενεργή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Πλέον είναι μια μικρή ατομική εταιρεία με τον Clive Sinclair ακόμη σε ρόλο ιδιοκτήτη, σχεδιαστή, διαφημιστή αλλά και πολιτή. Στα εκθέματα ξεχωρίζουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές της δεκαετίας του 70, του 80 αλλά και του 1990. Ανάμεσά τους ένας Commodore PET με επεξεργαστή 1 MHz βάρους 30 κιλών, ο οποίος είναι φτιαγμένος ολόκληρος από μέταλλο και ανοίγει σαν καπό αυτοκινήτου, με μονόχρωμα γραφικά και μεταφορά δεδομένων σε κασέτα. Και συνεχίζουμε, πάλι θα γυρίσουμε το χρόνο προς τα πίσω, θα πάμε στο 1977. Το 1977 ήταν το ξεκίνημα της Commodore. Ξεκίνησε να βγάζει υπολογιστές personal computers για εταιρείες. Ξεκίνησε με τη σειρά PET 2001 series και μετέπειτα. Αυτός είναι ένας Commodore PET με 32 kilobyte μνήμης. Η έκδοσή του ήταν από 1 kilobyte, ο πιο παλιός, μέχρι 64, ο πιο καινούριος. Ο συγκεκριμένος λοιπόν χρησιμοποιήθηκε στα νοσοκομεία, σε διάφορες τράπεζες. Ήταν δηλαδή ένας αρκετά ισχυρός υπολογιστής τότε, ζύγιζε 30 κιλά
Και όπως και όλοι οι άλλοι προηγούμενοι, και αυτός ο υπολογιστής τώρα θα μπορούσε να ξεπεράσει ένα ρολόι, ας πούμε, ηλεκτρονικό. Αυτό τον έχουμε δει σε ταινίες του της δεκαετίας του 70, έτσι, ναι. Σε αμερικάνικες ταινίες, στις δημόσιες υπηρεσίες. Ναι, το βάλανε αυτός ο συγκεκριμένος υπολογιστής, όπως και άλλοι βέβαια, απλά αυτός ήταν πιο διάσημος. Mm-hmm. Το σχέδιό του παραπέμπει πολύ σε ρετρό, που λένε. Mm-hmm. Λοιπόν, προχωράμε. Στη συνέχεια και η Commodore, όπως και όλες οι εταιρείες, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι. Mm-hmm. Για να ανεβάσουν το κασέ τους και μπήκαν με τον Commodore. Ο Commodore 64, Commodore 16, γενικά όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουμε εδώ μπροστά, είναι η προσπάθεια της Commodore να μπει μέσα στο σπίτι, μέσα στα παιδιά, και πραγματικά το πέτυχε. Ο συγκεκριμένος Commodore που βλέπουμε εδώ, όπως και αυτοί βέβαια, έχουν πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια κομμάτια, έχουν μπει στο ρεκόρ Guinness, έχω ακούσει. Γενικά έχει πετύχει πάρα πολύ αυτός ο υπολογιστής. Είχε φοβερό ήχο, πολύ ωραία γραφικά. Καλά, τώρα δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα καινούργια συστήματα. Και φυσικά το απαραίτητο joystick, έτσι, δίπλα, για να παίζει κάποιος. Βέβαια. Το απαραίτητο joystick και να υπάρχει καλή παρέα. Αυτό πότε μπήκε στις ζωές μας το joystick? Το 82 για το joystick, λέτε. Το joystick από τη δεκαετία του 70, από τις παιχνιδομηχανές. Από τα Atari, όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία. Και εμένα, πρώτη μου παιχνιδομηχανή την πήρα το 78. Το ρωτάω γιατί βλέπω δίπλα και από τα πρώτα ποντίκια, λογικά το πρέπει να είναι αυτό, έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι από το πρώτο ποντίκι. Τα πρώτα ποντίκια δεν. Τα πρώτα ποντίκια ήταν η δεκαετία του τέλη του 60, αρχή του 70. Ήταν πολύ πρωτότυπα. Μπήκανε σε επαγγελματικά μηχανήματα και τώρα αυτό είναι η εξέλιξη που βλέπουμε ουσιαστικά. Ναι. Είναι παλιό βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Βέβαια. Λοιπόν, ο Commodore 64 ήταν του 1982. Το πρώτο μοντέλο το οποίο πέτυχε είναι ο καφετής. Στη συνέχεια βγήκε ο άσπρος το 1986 με διαφορετικό design, ίδια πλακέτα ήτανε. Mm-hmm. Και αυτός ο άσπρος βγήκε στην Γερμανία για σούπερ μάρκετ. Για τα Aldi, τα καταστήματα σούπερ μάρκετ, τον ονομάσανε Commodore 64 Aldi. Ήταν μια ειδική παραγγελία της Γερμανίας για να πουλήσει. Δεν έχει καμιά άλλη διαφορά. Mm-hmm. Και περνάμε στη μεγάλη έκρηξη Amiga 500. Όλοι ξέρουν ότι ο συγκεκριμένος υπολογιστής άλλαξε τις ζωές μας. Όταν βγήκε αυτός, πέθαναν όλοι, τελείωσε. Ήταν ένας υπολογιστής ο οποίος μπορούσε, να πούμε ότι όλοι οι προηγούμενοι είχαν από 4 χρώματα, 8 οριακά. Η συγκεκριμένη συσκευή είχε 4.096 χρώματα, παλέτα, και μπορούσε να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα στην οθόνη μέχρι και 32 χρώματα. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλο νούμερο. Μιλάμε για το 1987, 6 ήταν το πρωτότυπο, βγήκε η χιλιάρα, βγήκαν κάποια μοντέλα τέλος πάντων. Η 500 όταν ήρθε στην Ελλάδα, πλέον αρχίσαν όλοι να βγάζουν το χέρι στην τσέπη και να αγοράζουν αυτό το μηχάνημα, γιατί είχε δυνατότητες multitasking, δηλαδή μπορούσε να κάνεις 2-3 διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα, να έχεις το ένα, ας πούμε, σαν το Photoshop τώρα. Deluxe Paint ήταν τότε, για σχεδιαστικά προγράμματα, στη μνήμη να κρατήσεις σε κάποιο μουσικό πρόγραμμα και να κάνεις αναλλαγές. Αυτό ήταν η ιδιότητα του multitasking. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάσεις, ήταν ένας επεξεργαστής 68.000 στα 7 MHz, ο οποίος όλος τυχαίως είχε φοβερή ισχύ. Τα παιχνίδια τα παίζει όλα τέλεια και τα προγράμματα και τα πάντα. Σε δισκέτα πλέον, έτσι. Σε δισκέτα, ναι, αυτή είναι η δισκέτα. Πλέον έχει γίνει ισχυρού τύπου, την προλάβαμε και τώρα. Για τα PC, μόνο που αυτή η δισκέτα είναι 880 kilobyte, όχι ένα 44 που ήταν τα PC. Λοιπόν, και περνάμε στη διχίλιαρη. Η διχίλιαρη ουσιαστικά ήταν μια 500, απλά είχε 1 MB RAM, όχι 512 εσωτερικά, και είχε τη δυνατότητα να επεκτείνεται. Εγώ θυμάμαι στην ηλικία των 14, ξεκίνησαν οι ιδιωτικές τηλεοράσεις τότε να ανοίγουνε. Πουλούσαν διχίλιαρες με Genlock, έτσι τα λέγανε, για να κάνουν μοντάζ εικόνα υπολογιστή με πραγματική τέτοια εικόνα. Σε Amiga, δηλαδή, γίνονται μοντάζ κανονικά. Ναι, ναι, κανονικά. Από εκεί ξεκίνησαν. Δεν υπήρχαν δυνατότητες για χαμηλό budget. Τώρα για ψηλό budget δεν ξέρω τι υπήρχε. Λοιπόν, μιλάμε και ακριβά για την εποχή τους μηχανήματα, τώρα κάποιοι που είναι νεότεροι, έτσι. Ναι, ναι, ήταν ακριβά. Να σας πω ότι εγώ έχω αλλάξει 5-6 υπολογιστές και με τα λεφτά που έχω δώσει, με τα hardware και όλα αυτά, θα μπορούσα να αγοράσω ένα σπίτι τώρα. Όχι τώρα, τότε. Ένα εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Σε σχέση με σήμερα ήταν ακριβότερη τότε. Ήταν ακριβότερη, δεν μπορούσε εύκολα να πάρει. Βάζαμε γραμμάτια, δόσεις, είχαμε ένα μαγαζί που μεγαλώσαμε εκεί μέσα.
Το είχε δηλαδή μεράκι κάποιος για να πάρει έναν υπολογιστή τότε, ένα μικρό υπολογιστή. Βέβαια και έπρεπε να έχεις κολλήσει και τη ρετσινιά, αυτό το μικρόβιο. Γιατί άμα δεν το είχες, δεν ενδιαφερόσουν ιδιαίτερα. Το λέω τώρα για την νεότερη, συνήθως παίρνουν και τα λάπτοπες με νέα, τα πετάνε από εδώ και από εκεί, δεν τα προσέχουν και πολύ έτσι. Όχι, όχι, δεν τα προσέχουν. Εμείς, κοιτάξτε τώρα, η εποχή του 80, ένας υπολογιστής σε ακολουθούσε στα 5-6 χρόνια στη ζωή σου. Δηλαδή μεγάλωνες με τον υπολογιστή. Τώρα για σένα ο υπολογιστής και για μένα ακόμα και τα νέα παιδιά είναι ένα τίποτα. Είναι να βγάλω, ας πούμε, ένα χρόνο να παίξει το παιχνίδι και μετά να το πετάξω, να πάρω καινούριο, κάπως έτσι. Τώρα με την έκθεση αυτή όμως που είναι και επισκέψιμη από τους νέους, εσείς επιχειρείτε να περάσετε και τη δική σας φιλοσοφία, έτσι. Βεβαίως. Προσπαθούμε να πείσουμε τα νέα τα παιδιά ότι από πίσω υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Και με τα events που θα κάνουμε και τα προγράμματα τα οποία σχεδιάζουμε να κάνουμε, θα δώσουμε το μήνυμα στα παιδιά ότι οι παλιοί υπολογιστές πρέπει να σέβονται, πρέπει να τους σεβόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε και τη νέα τεχνολογία. Πρέπει δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται στο παρελθόν για να σεβαστούμε και το μέλλον, κάπως έτσι. Και να περάσουμε στην 1200. Mm-hmm. 1200 ήταν ένας υπολογιστής ο οποίος ουσιαστικά έκανε τη δεύτερη έκρηξη Commodore, ήταν στα πρόθυρα για να κλείσει τότε, το 92 που βγήκε αυτός ο υπολογιστής, κόστιζε 180.000 δραχμές, το 92. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής είχε μια παλέτα 4.096 χρωμάτων και 16 εκατομμύρια μπορούσε να βγάλει, αλλά όχι ταυτόχρονα φυσικά, έβγαζε 256 με το άγκατο chipset, μπορούσε να απεικονίσει ταυτόχρονα στην οθόνη, είχε εσωτερικό σκληρό δίσκο IDE, μικρό, ο οποίος έμπαινε όπως το λάπτοπ τώρα, ακριβώς ίδιος, και είχε και mouse, ήταν ένα μηχάνημα όνειρο. Ένα μηχάνημα όνειρο. Και μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Και ο συγκεκριμένος υπολογιστής, και αυτό τον είχα αγοράσει εγώ βέβαια, δούλευες απίστευτα πράγματα έκανες. Αλλά μετά δυστυχώς η Commodore έκλεισε, κατέρευσαν όλα, από τότε καταλάβαμε ότι αλλάζουν όλα, τα PC άρχισαν να ξεκινάνε δυναμικά, 386, 486, και άλλαξε όλο το σκηνικό. Όλα αυτά δηλαδή φύγανε. Να δούμε και την οικογένεια του Amstrad. Έχουμε λοιπόν εδώ τρία μηχανήματα. Έχουμε τον Amstrad 464, ο οποίος βγήκε το 1984-85. Είχε το καστόφωνο το ενσωματωμένο. Η Amstrad έβγαζε μηχανήματα αποκλειστικά με το monitor τους. Δεν μπορούσες να το δουλέψεις σκέτο στη τηλεόραση, όπως μπορούσες με όλους τους άλλους υπολογιστές. Έπρεπε να έχεις και το monitor και διάλεγες μετά. Σου λέγε ή πράσινο ή έχρωμο. Διαλέγεις και παίρνεις. Λοιπόν, αυτός είναι ο 464, έχει 64 KB μνήμης, Z80 επεξεργαστή. Κάπου διάβασα ότι ο Z80 επεξεργαστής που έχει χρησιμοποιηθεί σε όλους τους οκτάβιτους, πολύ διάσημος, είχε χρησιμοποιηθεί στο διαστημόπλαιο που πάτησε στο φεγγάρι. Ένα κομμάτι του προγράμματος χειριζόταν ο Z80, λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πώς είναι αλήθεια. Επόμενη προσπάθεια του Alan Sugar να βγάλει κάτι πιο ποιοτικό, πιο επαγγελματικό, ήταν ο 628, ο οποίος είχε disk drive τριάρι, 3 inches μέσα και ο οποίος είχε πιο επαγγελματικό προσανατολισμό. Βλέπετε, δεν υπάρχουν πλέον τα χρώματα. Είναι μια γκρι μελαγχολική, ας το πούμε, εικόνα για πιο μεγάλες ηλικίες. Και ο Schneider. Ο Schneider είναι ουσιαστικά ένας Amstrad, είναι κλόνος του Amstrad. Η Schneider τη γνωρίσαμε το 89 με το EuroPC. Είχε βγάλει έναν υπολογιστή PC 8088 και είχε γίνει επιτυχία τότε. Ήταν μια προσπάθεια να μπει λίγο έτσι στα 8-bit, αλλά σταμάτησε μέχρι εκεί. Να προχωρήσουμε και τώρα και σε κάποια μεμονωμένα διαφορετικές μάρκες μοντέλα. Έχουμε λοιπόν την κατηγορία MSX της Daewoo, και η Daewoo είχε μπει στο παιχνίδι τότε. Αυτό είναι το καλό με τους υπολογιστές εκείνη την εποχή. Υπήρχαν πολλές μάρκες, πολλά διαφορετικά μοντέλα και όλα τα μοντέλα δούλευαν τη δικιά τους basic. Δεν είχαν δηλαδή συμβατότητες το ένα με το άλλο. Δεν ήταν αυτό που λέμε συμβατή. Λοιπόν, η κατηγορία MSX είναι μια κατηγορία που υποσχόταν πολλές δυνατότητες, υποσχόταν συμβατότητα. Όσοι υπολογιστές ήταν MSX, μπορούσαν να τρέξουν τα ίδια προγράμματα. Είχαν τον ίδιο επεξεργαστή ουσιαστικά. Αυτός είναι ένας Daewoo MSX, ο οποίος είναι τελευταία, τον πήραμε γι' αυτό,
από δωρεά. Είναι μια σπάνια έτσι έκδοση, ας το πούμε, η οποία τη διασώσαμε κι αυτή. Τώρα, μιας και μιλήσατε για δωρεές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κρατήσει αυτούς τους παλιούς υπολογιστές, έτσι? Υπάρχουν και άλλοι, τους κρατήσαμε όλο τυχαίως. Mm-hmm. Δηλαδή, τους είχαν ξεχασμένους. Πιθανόν αν τους βρίσκαν, να τους πετούσαν κιόλας. Εντάξει, είμαστε τυχαίροι που μπορέσαμε και διασώσαμε κάποια μηχανήματα και ελπίζω να διασώσουμε κι άλλα, γιατί και στο site το retrosystem.gr κάνουμε έκκληση να μην πετάνε τα μηχανήματα. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Κάποιοι που μας βλέπουν από Ελλάδα, από εξωτερικό, οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο μικροϋπολογιστή ή κάποιον υπολογιστή ναι, του θες. Ναι. Στείλουν email. Μπορούν να επισκεφθούν το site βέβαια, και κανονικά να επικοινωνήσουν μαζί σας. Ναι, υπάρχει μέσα επικοινωνία. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, να το στείλουμε. Άμα είναι από το εξωτερικό, θα πληρώσουμε και τα μεταφορικά. Mm-hmm. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτά είναι να μην πεταχτούν. Στη συνέχεια περνάμε στον Όρη Κάτμος. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μηχάνημα. Το βλέπετε κιόλας. Με πληθολόγιο σκληρού τύπου. Κόκκινα από εδώ και δεξιά και αριστερά. Είχε 48 KB RAM. Ζιλόγκ και Z80 επεξεργαστή. Ήταν ένα μηχάνημα το οποίο κοντραριζόταν με τον Sinclair τον πρώτο, mm-hmm. που είδαμε τον 48, ναι. το γομολάστιχο που λένε. Ένα καλό μηχάνημα κι αυτό, άξιο ας πούμε για έκθεμα. Προχωράμε στη συνέχεια στον Texas Instruments, T994α. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση. Η πρώτη έκδοση του Texas Instruments ήταν ασημένιος μαύρος, ήταν πιο καλής ποιότητας, ήταν πιο ακριβός. Εδώ έχουμε μια πιο φθηνή λύση, ίδιες δυνατότητες, απλά ήταν πλαστικό για να μπορέσουν να ρίξουν το κόστος κάτω από 9 λίρες Αγγλίας, για να μπορέσουν να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό. Η Texas την ξέρουμε, φτιάχνουν τώρα επεξεργαστές, τσιπάκια ολοκληρωμένα για διάφορες, μέχρι για Boeing, ας πούμε, για τα Boeing τα αεροπλάνα, έχουν μέσα Texas ολοκληρωμένα. Είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε από εδώ, σημαντικό κομμάτι κι αυτό. Συνέχεια περνάμε στο Philips MSX και αυτός είναι η κατηγορία MSX όπως και αυτός. Έχουν συμβατότητες και αυτός είναι ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά χρώματα. Εντάξει, έχει 32 KB RAM, είναι δηλαδή ένας υπολογιστής ο οποίος αγαπήθηκε. Mm-hmm. Φτάνουμε στον Atari 400. Ο Atari 400 είναι μοντέλο του 1979. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Atari έφτιαχνε κάποτε παιχνιδομηχανές, μέχρι και πριν από κάποια χρόνια. Αυτός ο υπολογιστής ήταν φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο, όπως μου είπαν κάποιοι παλαιότεροι που το ήξεραν καλά το θέμα, είχε φτιαχτεί για να κάνει και τα δύο, και παιχνιδομηχανή να γίνει και υπολογιστής. Το πληκτρολόγιο το φτιάχναν έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ένα παιδί έτρωγε μπροστά, να μην πέφτουν τα ψίχουλα και λερώνουν. Ήταν δηλαδή, απλά κουμπούσες λίγο τα πλήφα και έγραφε κανονικά. Αντίθετα με τον Spectrum με τα πλήκτρα σαν γομολάστικες που φυσικά μπορούσε να χαλάσει από ένα παιδί, έτσι. Εντάξει, το φτιάξανε για τα παιδιά κυρίως. Αν έτρωγε όμως ένα παιδί, εκεί μπορούσε να χαλάσει άνετα εκείνος. Ναι, άμα έπεφτε και λίγο κουκάλο. Εδώ τώρα, άμα έπεφτε νερό, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αδιάβροχος. Ναι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Στη συνέχεια σταμάτησε το 80 να παράγει τον Atari 400 και έβγαζε τα μοντέλα Excel. Όπως βλέπετε, ήταν πιο επαναγγελματικός προσανατολισμός, σκληρού τύπου, πάλι πληκτρολόγια για ώρες προγραμματισμού, με Basic. Και οι δύο υπολογιστές είναι της ίδιας σειράς, που φαίνονται και στο άλλωστε από τα χρώματα. Είναι και οι δύο, θυμάμαι, ήμουνα 15 χρονών, πωλούνταν στην τιμή των 150 με 160 ευρώ. Mm-hmm. Σημερινές τιμές. Ήταν ακριβή δηλαδή, δεν ήταν φθηνή. Είχαν πάρει τη θύρα εδώ για να βάλεις κασέτα μέσα να παίξεις κάποιο παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν ένας πολύ ωραίος υπολογιστής. Χρονολογία 84-85. Mm-hmm. Και πάμε τώρα στην αυαρχίδα της Atari. Ο Atari ο συγκεκριμένος ήταν ο μεγάλος εχθρός της Amiga της 500R, χτυπιόντουσαν δηλαδή οι αμιγκάδες με τους φεταράδες τότε, μαλώναμε ποιος έχει το καλύτερο υπολογιστή. Ήταν ένας υπολογιστής σαφώς κατώτερος και τώρα μπορεί κάποιοι δεν το παραδέχονται ακόμα, αλλά ο συγκεκριμένος υπολογιστής είχε μια παλέτα 512 χρωμάτων και μπορούσε να απεικονίσει 16 χρώματα στην οθόνη. Mm-hmm. Αυτό που τον έκανε διάσημο ήταν το ότι είχε το MIDI interface, που βλέπετε εδώ, μπορούσες να συνδέσεις κάποιο keyboard για να παράγεις μουσική. Έβαζες το Cakewalk, το μουσικό πρόγραμμα, και μπορούσες να κάνεις παραγωγή μουσικής και ο Ζάχ χρησιμοποίησε κάποτε
Ναι. Έχω δει κάποιο ντοκιμοντέρ που είχε και αταριστεί και το χρησιμοποίησε. Αυτή ήταν μια πιο καινούργια έκδοση, η οποία ουσιαστικά βγήκε για να χτυπήσει πάλι τη μεγάλη αντίπαλο στην Αμίγκα. Κάπως το κατάφερνε, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τελειώσανε κάπου στο 89-90, 91, όταν ξεκίνησαν τα PC να ανεβάζουν τις δυνατότητές τους. Εκεί σιγά σιγά ο κόσμος καταλάβαινε ότι τα πράγματα πλέον αρχίζουν και στενεύουν τα όρια. Και να τελειώσουμε σε αυτή την οικογένεια εδώ, με την Amiga την 600, την βάλαμε εδώ. Ακόμη ένα όμορφο μηχάνημα της Commodore. Είναι στην ίδια κατηγορία με τη 1200 από εκεί απέναντι. Ένα μικρό μηχάνημα το οποίο μπορούσε να πάρει και σκληρό δίσκο. Μπορείς να το πάρεις, να πας κάπου. Τα έχει όλα πάνω, modulator. Μπορείς να το συνδέσεις κατευθείαν στην τηλεόραση και να δεις κατευθείαν στην τηλεόραση διάφορα πράγματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο μηχάνημα, το οποίο και αυτό το 92-93 σταμάτησε να παράγεται όταν έπεσε η Commodore. Και θα καταλήξουμε στον BBC. Αυτός ο υπολογιστής παράχθηκε στην Αγγλία. Είναι αγγλική εταιρεία που το έφτιαξε, είναι η Acorn. Η Acorn κατασκευάστηκε, ουσιαστικά δημιουργήθηκε από το τσούγκρισμα που έκανε με τον Circ Live. Ήταν συνεργάτης του Circ Live που παρέγαναν το Spectrum. Τα τσουγκρίσανε, έφυγε αυτός από την ομάδα και έφτιαξε την Acorn. Και η Acorn ουσιαστικά είναι μια καθαρόημη αγγλική εταιρεία, η οποία μπήκε μέσα στα σχολεία πάρα πολύ, ήταν πιο επαγγελματικό το ύφος της. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής είναι ο BBC μοντέλο Β. Μοντέλο Β το ονομάσαν έτσι γιατί είχε κάποιες δυνατότητες περισσότερο. Τώρα είναι ασήμαντο να το πούμε τώρα, αλλά είχε περισσότερη μνήμη, μπορούσε να διαχειριστεί δύο drives αντί για ένα και τέτοια πράγματα. Να βλέπουμε και την οθόνη, που αναβοσβήνει τώρα, η πράσινη οθόνη, έτσι. Ναι, πράσινη οθόνη, ονόχρωμη. Το να φτιάξει κάποιος ένα πρόγραμμα τότε, ήταν κάτι το εύκολο, υπήρχαν δηλαδή συγκεκριμένες εντολές που έπρεπε να... Ναι, η Basic, η κλασική Basic, η οποία είχε παραλλαγές σε όλα τα μηχανήματα. Ο πυρήνας ήταν ίδιος, άλλαζαν κάποιες εντολές, ας πούμε, στο κάθε μηχάνημα. Εσείς φτιάχνετε προγράμματα, αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν έφτιαχνα μόνος μου δικά μου, αλλά μου άρεσε πολύ να διαβάζω βιβλία και να πληκτρολογώ, να κάνω αντιγραφή. Και φυσικά με τον καιρό έμαθα να κάνω και κάποια πράγματα δικά μου, αλλά το άφησε το θέμα. Δεν είμαι προγραμματιστής, δεν το έχω πολύ το θέμα. Παρ' όλα αυτά, τότε έτσι γινόντουσαν όλα. Όλα τα προγράμματα γινόταν με πληκτρολόγηση. Ενημερωνόσασταν για τα τελευταία νέα τότε από περιοδικά. Από... Ναι. Τα περιοδικά τα οποία εμείς είχαμε στην εποχή μας ήταν το Pixel της CompuPress, το User, το Sprite, το Micromat, το διάφορα τέτοια περιοδικά τα οποία ουσιαστικά περιμέναμε πώς και πώς κάθε μήνα να μάθουμε τις εξελίξεις. Παράδειγμα, θα κλείνει η Commodore. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Δεν υπήρχε το ίντερνετ τότε. Ναι. Περιμέναμε πότε θα βγει το επόμενο τεύχος, να διαβάσουμε τελικά τι έγινε. Έκλεισε η Commodore ή δεν έκλεισε. Κάπως έτσι. Αυτά ήταν τα περιοδικά της εποχής. Και ο BBC είναι ένας πολύ αγαπημένος υπολογιστής, δωρεά του κυρίου Μαρκετάκη από την Κρήτη. Ο οποίος τον είχε 40 χρόνια στο κουτί, σε πολύ καλή κατάσταση και μας τον δώρησε εδώ για να τον εκθέτουμε. Μετά το ταξίδι που κάναμε στο παρελθόν θα καταλήξουμε στις παιχνιδομηχανές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Τώρα είναι πιλωτικό αυτό, έχουμε διάφορες κονσόλες. Έχουμε σκοπό να προωθήσουμε τις κονσόλες της δεκαετίας του 70 μέχρι και αρχές του 80, όχι παραπάνω. Λοιπόν, και θα πούμε εδώ τώρα στα γρήγορα, θα κάνουμε μια ξενάγηση με το τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά έχουμε τον Atari τον 2600, είναι αυτός, είναι ο Junior. Είναι η εξέλιξη του Atari Wood, όπως το λένε. Ήταν ο πρώτος Atari 2600 που βγήκε από τα ξύλινος. Ναι, αυτό ήταν η εξέλιξή του. Συνέχεια περνάμε στο Nintendo, το απλό, το 8-bit. Είναι αυτό το μηχάνημα, άνοιγες εδώ το κουτάκι, έβαζες την κασέτα μέσα. Από πίσω έχουμε το Samba το 9015. Η Samba, αν θυμάμαι καλά, έβγαζε και κινητά κάποια στιγμή, τη δεκαετία, τέλη του 90. Είναι με 10 παιχνίδια, με Pong. Αυτό με τις ρακέτες και την τετράγωνη την μπάλα που χτυπούσε και... Ναι, στη συνέχεια έχουμε το Sega Saturn που ήταν στην κατηγορία του PlayStation 1. Το έχουμε και το PlayStation 1. Super Nintendo είναι αυτό το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά τώρα να παίξουν
τα μικρά τα παιδιά να παίζουν στη τηλεόραση. Έχει ωραία παιχνίδια και καλά παιχνίδια. Και το Master System, το οποίο είναι δωρεά κι αυτό. Και αυτό είναι έτσι μια απλή παιχνιδομηχανή με 8 χρώματα στην οθόνη κτλ. Και κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι της Retro System για φέτος. Για την ώρα όμως είμαστε εδώ και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας τιμήσει, να δει τι γίνεται εδώ. Αν σας ρωτούσα τώρα για το τέλος, αν είστε όχι αισιόδοξος για το μέλλον, αλλά αν είστε αισιόδοξος για τα παιδιά, ότι μπορεί ξανά να προσεγγίσουν τα συγκεκριμένα. Το λέω αυτό, το ρωτάω από την αντίδραση που έχουν όταν επισκέπτονται μια έκθεσή σας, έτσι. Εμείς κάναμε ένα πείραμα πέρσι, στο Νοέσι που κάναμε μια έκθεση. Βάλαμε κάποιες παιχνιδομηχανές. Συγκεκριμένα βάλαμε μια καινούρια παιχνιδομηχανή και μια πολύ παλιά, για να δούμε πού θα προσεγγίσει, ας πούμε, ποια κονσόλα. Και όλο στοιχείο περίεργο δηλαδή. Είδαμε πολλά παιδιά τα οποία παίζανε με τις ώρες, πηγαίναν όλα τα παιδιά στην καινούρια την παιχνιδομηχανή, αλλά μέσα σε 2-3 λεπτά το παρατούσανε, 4 λεπτά. Εκεί που κολλούσαν τα πόγκ τα παιχνίδια, εκεί γελούσανε και δεν το αφήνανε. Αυτό είναι κάτι, ότι δεν χρειάζεσαι πολλά χρώματα ή πολλά γραφικά για να απολαύσεις ένα παιχνίδι ή κάτι, οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι έξυπνα φτιαγμένο αυτό. Πιστεύουμε ότι η Retro System έχει να δώσει πολλά στα νέα τα παιδιά. Θέλουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε, δεν είμαστε καθηγητές, ούτε ειδικοί, αλλά επειδή αγαπάμε το αντικείμενο και έχουμε πείρα όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε τους υπολογιστές, θα προσπαθήσουμε τα νέα τα παιδιά να μάθουν την ιστορία. Πιστεύουμε ότι κάτι καλό θα βγει από αυτό το πράγμα. Σκοπός της έκθεσης είναι να δοθεί ευκαιρία ώστε οι μεγαλύτεροι που έζησαν αυτή την εποχή να ταξιδέψουν στο παρελθόν και να θυμηθούν, ενώ οι νεότεροι να δουν και να αγγίξουν τα συλλεκτικά μηχανήματα και να γνωρίσουν με τον τρόπο αυτό την ενδιαφέρουσα ιστορία των υπολογιστών όπως γράφτηκε στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για μια ιστορία που γράφτηκε πριν από λίγες μόλις δεκαετίες και όμως φαντάζει μακρινή, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Το ταξίδι μας στον χρόνο έλαβε τέλος. Πήγαμε πίσω στις δεκαετίες, εκεί στην εποχή των μικροϋπολογιστών, των παλιών παιχνιδομηχανών. Ίσως κάποτε αυτόν εδώ τον υπολογιστή που κρατούμε στα χέρια μας, ένας πιτσιρικάς, τρώγοντας, να είχε ρίξει φαγητό επάνω του. Ποιος ξέρει, πάντως αυτοί οι μικροϋπολογιστές είχαν γνωρίσει μεγάλη δόξα τότε. Διαφέρουμε τους σημερινούς, είναι αλήθεια. Όμως είχαν άλλη χάρη. Σε ταξίδευαν, σε επιμόρφωναν. Ίσως και να διασκέδαζε κάποιος πάρα πολλές ώρες με αυτόν. Ίσως λοιπόν η σημερινή εκπομπή να αποτελεί το εφαλτήριο για τους σημερινούς πιτσιρικάδες να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η Retro System μας βοήθησε να κατανοήσουμε πλήρως τις αρχές αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν τότε στα μικρά αυτά μηχανήματα. Γεια σας.